92 συμμετοχές στην Ευρώπη. Για να τις κάνει 100, πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ και από τους ομίλους. Είναι σίγουρο για κάτι τέτοιο, είναι πολύ νωρίτερα. Έχει περάσει τις 100 συμμετοχές, οι στατιστικές σας κάνει λάθος. Ναι, γιατί η UEFA τουλάχιστον νομίζω αυτό έβγαζε. Εντάξει, είναι αισιόδοξο για τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πάου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ας δούμε αύριο την κλήρωση. Σίγουρα εγώ προσωπικά για μένα θέτω ένα στόχο ότι πρέπει να περάσουμε τουλάχιστον τους ομίλους και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Σήμερα έχει συμμετοχή στο ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ και έβγαλε ασίστ στο δεύτερο. Να περιμένω περισσότερο από τα κέφια. Είναι κάτι που σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, να φέρουμε τους συμπαίχτες μας σε μια θέση η οποία θα είναι απειλητική. Εγώ προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορείς να είσαι πάντα 100% στις πάσεις σου και στις σέντρες σου επιτυχημένος. Σήμερα πήγε λίγο καλύτερα, ελπίζω σε κάθε παιχνίδι να πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Αρχίζω και μαθαίνω σιγά σιγά και τους συμπαίχτες μου. Οπότε εγώ τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα που χτίζεται φέτος. Πόσο χρόνο πιστεύω ότι θα χρειαστεί για να βρει τα πατήματά του και να δούμε ακόμα καλύτερες εμφανίσεις. Το ποδόσφαιρο δεν σε περιμένει. Οπότε είναι θέμα δικό μας να κάνουμε μια ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αλλιώτικα θα υποφέρουμε. Οι αντίπαλοι και το ποδόσφαιρο αυτό κάνει. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται, όσο πιο γρήγορα.